Ξεκίνησε, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ, Φίλιππας Τσουμάνης, η υποβολή ετήσιων συμμετοχής δηλώσεων στο πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το 2019-2020. Η έναρξη της υποβολής ετήσεων έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται στις 28 Ιουνίου. Όπως ανέφερε ο κ. Τσουμάνης, ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής καλεί όσους επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους δημοτικούς παιδικούς και ευρωφωνιακούς σταθμούς, καθώς και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Δήμου Ιαννητών, να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 28 του μήνα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους δύο υπεύθυνους που έχουν οριστεί για να συνδράμουν στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο γραφείο του ΟΚΠΑΠΑ στην οδό Αβέροφ 6. Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΚΠΑΠΑ, η ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων της μοριοδότησης των εγγραφών στους παιδικούς και ευρωφωνιακούς σταθμούς θα αναρτηθεί στα τέλη του Ιουνίου. Τον Μάιο είχαμε εγγραφές των παιδιών που θα είναι στους παιδικούς σταθμούς εκτός ΕΣΠΑ. Αυτές τις μέρες, στα 31 Μαΐου, μέχρι τέλος Ιουνίου θα αναρτηθούν οι μοριοδοτήσεις των παιδιών αυτών και αφού βγει και το ΕΣΠΑ μετά, να δούμε ποια παιδιά θα πάρουμε στους παιδικούς σταθμούς. Από τις 8 του μηνός, 8 Ιουνίου δηλαδή, ξεκίνησε το νέο ΕΣΠΑ των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ. Και αναφέρομαι στο ΚΔΑΠ των παιδιών με αναπηρία που έχει ιδρύσει ο ΟΚΠΑΠΑ. Αυτοί κάνουν αιτήσεις μέχρι τις 28 Ιουνίου. Αφορούν βασικά μητέρες που είτε είναι μισθωτές, είτε αυτοαπασχολούμενες, είτε άνεργες. Δεν πρέπει να είναι όμως δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευκρινίζεται. Μπορούν να κάνουν αίτηση στους παιδικούς σταθμούς, να εντάξουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι από 18 μηνών και πάνω για να ενταχθούν στους παιδικούς σταθμούς, έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, και θα πρέπει να έχουν και κάποια εισοδήματα που αναφέρονται στην πρόσκληση, που τα γνωρίζουν δηλαδή οι άνθρωποι. Δεν έχει νόημα να πω τα συγκεκριμένα ποσά, είναι ποσά που τα γνωρίζουν οι γονείς, τους τα λέει και η υπηρεσία. Εμείς αυτό που κάνουμε στον ΟΚΠΑΠΑ είναι να τους βοηθούμε, επειδή οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά, να υποβάλουν σωστά τις αιτήσεις, να μην έχουν προβλήματα. Και γι' αυτό λειτουργεί ειδικό γραφείο αυτές τις μέρες εδώ πέρα. Υπεύθυνος είναι ο κ. Κουγιάλος, που μπορούν να έρθουν να τους συμβουλευτούν και να τους βοηθήσει να κάνουν σωστή αίτηση στους παιδικούς σταθμούς. Πιστεύω ότι και από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, η κίνηση φέτος θα είναι μεγαλύτερη από πέρυσι. Οι παιδικοί σταθμοί είναι και θα είναι έτοιμοι το Σεπτέμβριο να λειτουργήσουν ξανά σωστά με πλήρες υποδομές και με το ανάλογο προσωπικό, ώστε να παρέχουν στα παιδάκια τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.